Πριν πω στην ουσία του νομοσχεδίου, θέλω να ανακοινώσω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τροπολογία, ζητώντας την επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Και είναι γνωστό ότι με το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, που ψηφίστηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, επιβλήθηκε η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Ένα μέτρο που αποτελούσε αντιστάθμισμα στις συνέπειες που δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών. Η προσωρινή διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις μόνο στα 5 νησιά μέχρι 31/12/2020 και με πρόφαση το προσφυγικό είναι μια ενέργεια νομιμοποίησης των επικίνδυνων και αντιδραστικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού των προσφύγων και μεταναστών. Καλούμε λοιπόν τον Υπουργό να κάνει αποδεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ έτσι ώστε να επιληθεί οριστικά αυτό το ζήτημα. Μπαίνοντας στην ουσία του σχεδίου νόμου, θεωρούμε ότι είναι υποκρισία να μιλάει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα βέβαια που συνηγορούν σε μια τέτοια κατεύθυνση για τη σωτηρία των αυτοαπασχολούμενων μικρών επαγγελματιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για εξασφάλιση ρευστότητας και την ίδια στιγμή να αδιαφορεί μπροστά στα οξυμένα προβλήματά τους εξαιτίας της προηγούμενης οικονομικής κρίσης και εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω καραντίνας αυτή την περίοδο, αλλά και μπροστά στη νέα οικονομική κρίση. Αδιάψευστος μάρτυρας, η φορολογία, οι υπέρμετρες εισφορές, τα χαράτσια, η χαμηλή τζίρη, τα λουκέτα που τους απειλούν, οι πληστηριασμοί που έχουν στοιχειώσει τη ζωή τους και από την άλλη να θεωρείτε ότι με αυτό το σχέδιο νόμο θα τους λυτρώσετε. Η κοροϊδία φτάνει στο απόγειό της. Αυτά με τα περί υγιούς επιχειρηματικότητες που ακούσαμε και σήμερα από τον Υπουργό, περί κουλτούρας και πάταξης της παραοικονομίας, όταν η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μικρών και μεγάλων πάντα καταλήγει σε αυτό το σύστημα που λέει, σε αυτό που καταλήγει πάντα σε αυτό που λέει ο ίδιος ο λαός μας, ότι τελικά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Είναι σαν τους λαγοκέφαλους που με τη δηλητηριώδη τοξίνη τους προκαλούν τη μυϊκή παράλυση και το θάνατο. Αυτό είναι. Είναι ο θάνατος του εμποράκου με την τοξίνη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η παραπλάνηση βέβαια της κυβέρνησης φαίνεται και από το γεγονός ότι τη χορήγηση αυτών των μικροπιστώσεων θα τις χορηγούν και θα τις διαχειριστούν ανώνυμες εταιρείες που καραδοκούν να στήσουν γνωστές εταιρείες πληρωμών που διαθέτουν συσσωρευμένα κεφάλαια και ψάχνουν για αποδόσεις. Αν σας απασχολεί το επιτόκιο, κύριοι της κυβέρνησης, και το θεωρείτε δύσκολη υπόθεση, το εξετάζετε από τη σκοπιά και μόνο των συμφερόντων των εταιριών και όχι των δικαιούχων. Διότι αν ας απασχολούσαν οι δικαιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ευάλωτες ομάδες, οι νέοι κτλ, τότε θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά δεν το κάνετε. Αποφύγατε επίσης να απαντήσετε στην πρόταση του ΚΚΕ που σας έθεσε. Να διοχετευτεί δηλαδή αυτή η χρηματοδότηση μέσω του κράτους με κρατικά προγράμματα ενίσχυσης, με χαμηλά επιτόκια, χωρίς ληστρικές δεσμεύσεις, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων. Ούτε αυτό το θέλετε. Προτιμήσατε τη δημιουργία ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ, όπως εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, στοιχημάτων, άλλες εταιρείες που διαθέτουν δίκτυο, εταιρείες κυρίως χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κοινοφελή ιδρύματα, ακόμα και μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Και μετά από αυτά η κυβέρνηση βρίσκει το θράσος να λέει ότι αντικαθιστά τη μάστιγα της τοκογλυφίας με θεσμικό τρόπο. Στην πράξη αυτούς ευνοείται, οι οποίοι σύν της άλλης θα έχουν την πρόσβαση στο ζεστό χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Από τη μια δηλαδή θα κρατούν στο χέρι τους μικρούς που δεν έχουν από πού αλλού να πιαστούν, στην κατάσταση που τους έφερε η πολιτική όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων και από την άλλη θα ροκανίζουν το ζεστό χρήμα που διαφημίζουν η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των επεκτατικών μέτρων διαχείρισης της κρίσης.
Αρνηθήκατε επίσης δια της σιωπής, κύριε Υπουργέ, την πρόταση του ΚΚΕ για δίκαιη, αναγκαία και ρεαλιστική, την δίκαιη, αναγκαία και ρεαλιστική λύση για επανένταξη των αυτοαπασχολούμενων στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Και κανένα άλλο κόμμα δεν πήρε θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ενώ την ίδια στιγμή βρήκατε τον τρόπο, τον χρόνο για να ενισχύσετε τη ρευστότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με πακτολώδεις εκατομμυρίων ευρώ, καταδεικνύοντας έτσι με ποιους είσαστε, ποιοι είναι οι σύμμαχοί σας, την ταξική και βάρβαρη πολιτική σας, όπως σας υποδεικνύουν ο ΣΕΒ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν. Η ομολογία σας, κύριε Υπουργέ, ότι οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν το μαλακό υπογάστριο των τραπεζών, το είπατε αρκετές φορές, είναι η έμπραχτη απόδειξη ότι ο ρόλος των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι για τη σωτηρία των επιχειρηματικών ομίλων για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση κρύβει ότι σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης αλλά και σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ωφελημένοι δεν είναι οι μικροί, διότι το κύριο μέλημά σας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, όπως λέτε. Είναι γνωστές άλλωστε οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΣΕΒ, για το μεγάλο όγκο διάσπαρτων ατομικών κεφαλαίων, τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό, χαρακτηρίζοντάς τα ως διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης περί στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελούν κενό γράμμα, κοροϊδία και αποπροσανατολισμό. Μπορεί βέβαια να συντηρούν και να ενισχύουν αυταπάτες, αλλά δεν πρόκειται να προσφέρουν διέξοδο στα προβλήματά τους. Σε αυτό το πνεύμα βέβαια και οι άλλες δυνάμεις, θετικά διακείμενοι στο περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου νόμου, οι οποίες προκειμένου να μην εκτεθούν στα μάτια χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων, μικρών επαγγελματιών, ευάλωτων ομάδων, ανέργων, παίζουν παιχνίδια με την ψήφο. Το κίνημα αλλαγής υπερψήφισε, η ελληνική λύση δηλώνει επιφύλαξη για την Ολομέλεια, το Μέρα 25 καταψήφισε διαφωνώντας ως προς τη μορφή, επισημένοντας ότι τέτοια δάνεια θα μπορούσαν να τα αναλάβουν οι τράπεζες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν εξασφαλίζουν καμία ουσιαστική προστασία στον δανειολήπτη, εγείρουν πολλά ερωτηματικά ως προς το επιτόκιο της διασφαλής των δανειοληπτών και το ρόλο του παρατραπεζικού μηχανισμού που θα στηθεί σε ρόλο άτυπων τραπεζικών ιδρυμάτων. Μάλλον τους βάζετε σε νέες περιπέτειες, προσθέτοντας ένα ακόμα βραχνά στα αδιέξοδα που τους έχετε δημιουργήσει. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, έχει καταθέσει τροπολογίες, προτάσεις νόμου για αυτά τα ζητήματα, ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, άλλες παρεμβάσεις, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για την επαναφορά του αφορολόγητου όριου στα 12.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους, με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, απαλλαγή από φόρους, διάφορα χρέη. Απαλλαγή, όχι αναστολή, απαλλαγή από φόρους, από διάφορα χρέη που έχουν σε υπηρεσίες, εφορίες και τράπεζες, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, την οποία χέρι-χέρι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, την έχετε καταργήσει προπολού. Παλεύουμε μέσα στη Βουλή έτσι ώστε να αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο και να μην γίνει χειρότερο. Από αυτή την άποψη, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους αγώνες των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολούμενων της χώρας μας. Αν μου επιτρέπετε και να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τα αναδρομικά εισοδήματα από συντάξεις, άκουσα τον κύριο Βεζιρόπουλο προχθές να λέει ότι δίνει λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά, για τα οποία οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να πληρώσουν φόρο και αποκαθιστά αυτή την άνηση και άδικη αντιμετώπιση, όπως λέει. Οι διευκρινήσεις όμως που έδωσε στην Επιτροπή δεν είναι ολοκληρωμένες. Υπενθυμίζω ότι έγινε παρόμοια συζήτηση στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ. Και μάλιστα είχαμε θέσει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην επιβαρυνθούν οι συνταξιούχοι με προστήματα και προσαυξήσεις. Υποσχέθηκε τότε ο κύριος Βεζιρόπουλος ότι θα έδινε συνολική λύση στο πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά, οι διατάξεις του άρθρου 30 στο παρόν σχέδιο νόμου δεν αποτυπώνουν πλήρως αυτή του τη δέσμευση. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να βελτιώνουν κατά ένα μέρος την κατάσταση, αλλά δεν την επιλύουν. Δηλαδή, δεν απαλλάσσει τους συνταξιούχους από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Δεν παραγράφονται παρανόμως τα χρέη της πενταετίας. Δεν δίνεται το ανάλογο εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να προβούν σε τροποποιήσεις των δηλώσεων. Άρα λοιπόν σας καλούμε να ξαναδείτε αυτά τα ζητήματα,
Να μας πείτε βέβαια ένα ερώτημα. Ισχύει τελικά η παραγραφή μετά το πέρας της πενταετίας όπως ορίζει ο νόμος τελικά ή όχι? Διότι η απόφαση της ΑΔΕ να εκδώσει πράξη διοικητικού προσδιορισμού για το έτος 2013 έχει παραγραφεί στην πενταετία. Δηλαδή 31/12/2018 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι παράλογο όχι μόνο να επιβληθεί φόρος για τα συγκεκριμένα εισοδήματα, αλλά και να επιβληθούν πρόστιμα, έστω και αν επιβάλλονται με ανώτητο ποσοστό επί του φόρου. Παρακαλώ, επαναφέρουμε πολύ. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Για την ανοχή σας. Δεν πρέπει να επιβληθεί κανένα πρόστιμο και καμία προσάυξη, να παραγραφούν τα χρεωστικά ποσά τα οποία αφορούν σε συντάξεις που καταβλήθηκαν πριν από την πενταετία, να επιστραφούν σε όσους εφάπαξ τα έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα και έχουν παρακρατηθεί παράνομα από την εφορία, για τα ποσά επίσης που έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά, να δοθεί δυνατότητα σε ανάλογο χρονικό διάστημα, σε εύλογο έως τα τέλη Σεπτέμβρη για παράδειγμα, προκειμένου να προβούν σε τροποποιήσεις των δηλώσεών τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.